Ένα υπέροχο, υπέροχο ρίξιμο θα κάνουμε τσιγκάνικο με τρεις επιλογές. Θα δεις πώς θα γίνει, δηλαδή πώς θα σε οδηγήσει. Διαλέγεις δηλαδή μία από τις τρεις εικόνες που βλέπεις εδώ, ποια θα είναι η επιλογή σου. Όμως μέσα από αυτή την επιλογή θα έχεις άλλες τρεις επιλογές. Τι έχει φτιάξει πάλι ο Ακάς? Ένα πολύ ιδιαίτερο όμορφο παλιό τσιγκάνικο ρίξιμο. Και γι' αυτό θα χρησιμοποιήσουμε και ειδικές τράπουλες. Όμως, να σου πω 2-3 πράγματα. Αυτό το ρίξιμο, πρωτού συνεχίσω να σου πω το εξής, ότι κάνε την εγγραφή σου, έλα στο κανάλι, διότι κάνουμε τόσο ωραία πράγματα. Επίσης κάνω αρθρογραφό, γράφω δηλαδή για ζώδια, γράφω για αστρολογία, γράφω όμορφα αστρολογικά άρθρα, τα οποία δύσκολο θα τα βρεις κάπου αλλού, με πολύ εύκολες αναλύσεις, πώς μας επηρεάζει ο χρόνος, ο Δίας, τι σημαίνει όλα αυτά. Επίσης κάθε εβδομάδα γράφω τα αροσκόπια, είναι μια ειδική μέθοδος όπου συνδυάζω αστρολογία, αριθμολογία και τραβάω συγκεκριμένες κάρτες ταρό. Αυτά που σας γράφω είναι συγκεκριμένες κάρτες ταρό, δεν είναι στην τύχη, βγαίνουμε μια συγκεκριμένη μέθοδο. Επίσης υπάρχει το site μου, το akastaro.gr, εκεί θα βρεις πάρα πολλές υπηρεσίες, πολλά καινούργια πράγματα, δωρεάν υπηρεσίες, ό,τι θέλεις, χαμός. Μία κάρτα με μένα, μία κάρτα ημέρας, τρεις κάρτες, τι θέλεις, μαγική σφαίρα, online μαντίο, ρούνους, θες αριθμολογικές αναλύσεις, θες συμφωνία πεπρωμένων, θες το όνομά σου, θες ημέρα γέννησης, θες της Παναγιάς στα μάτια, πάνω πάρα πολλά πράγματα, μπορείς δηλαδή εκεί πραγματικά να βρεις πολύ ωραίες υπηρεσίες. Όπως επίσης υπάρχει η μαγική σφαίρα, την είπαμε, όπου θα πάρεις τρελές απαντήσεις, έτσι, εντελώς κουλές απαντήσεις. Υπάρχει όμως το fortune cookie. Σπάμε, λέει, πώς πας στο εστιατόριο, στο ασιατικό εστιατόριο και τρως και σου έρχεται, ας πούμε, fortune cookie. Έχω κάνει και κάτι αντίστοιχο και ετοιμάζω και κάποια μια άλλη υπηρεσία και αυτή θα βγει σύντομα, και άλλα πράγματα που έχω στο μυαλό μου και ήδη σχεδόν πάμε καλά. Υπάρχει και το blog μου μέσα εκεί που μπορείς να διαβάσεις και τα άρθρα μου. Εντάξει, αρκετά είπαμε. Πάμε τώρα στο ρίξιμό μας. Λοιπόν, το ρίξιμο αυτό είπαμε είναι τσιγκάνικο. Είναι τρεις επιλογές, μία, δύο, τρεις. Οι επιλογές δηλαδή, επίσης, μάλλον οι επιλογές που βλέπεις, που έχεις ήδη δει σαν εικόνα, ποια από αυτές θα επιλέξεις. Ή αν θέλεις και από αυτές εδώ πέρα. Μπορεί να επιλέξεις, εντάξει, θέλω να επιλέξω μία από αυτές εδώ τις κάρτες. Λοιπόν, ωραία. Ισχύει. Άνοιγμα για το 2024. Για όλο το 2024. Αλλά όμως, πρόσεξε να δεις, μην περιοριστούμε μόνο για το 2024. Θα μπορούσα να πω αναλόγως, θα δούμε αν θα μας βγει, αν θα μου έρθει εμένα φλασιά, μπορεί να ισχύει ίσως και για πάντα. Εντάξει. Εννοείται ότι η ανάλυση ισχύει από τη στιγμή που κάποιος βλέπει την ανάλυση το βίντεο. Μπορεί να τη δεις μετά από πάρα πολύ καιρό κάποιος, να είσαι δηλαδή εσύ που βλέπεις αυτή τη στιγμή και να είναι μετά από πάρα πολύ καιρό, σε αφορά. Κάτι σε αφορά. Μπορεί κυρίως να αφορά 2024, αλλά πες ρε παιδί μου, εσύ βλέπεις μετά από πολύ καιρό, να είναι τώρα άλλη ημερομηνία, άλλο έτος, σε αφορά. Εντάξει, έχει παίζει ρόλο αυτό που σου λέω. Πάμε κατευθείαν τώρα να κάνουμε την ανάλυση μας. Μπορείς να επιλέξεις ή με τις εικόνες που έχω βάλει ή με τα DEX. Μπορεί να σου αρέσουν αυτά τα DEX και να θέλεις να επιλέξεις ένα από αυτά τα DEX. Δες τα εδώ, αυτά είναι τα DEX. Υπάρχουν τα. Ένα λεπτό. Υπάρχει αυτό με το όμορφο 30 φυλάκι. Υπάρχει αυτό με τα πολύχρωμα. Ιδιαίτερο, πολύ ιδιαίτερο. Είναι γαλλικό τσιγκάνικο αυτό. Και υπάρχει και αυτό εδώ πέρα. Το οποίο είναι και αυτό φανταστικό. Τρία DEX και ένα τέταρτο DEX, το οποίο αυτό θα δείτε πως είναι bonus. Αυτό είναι κάρτα bonus. Αυτές οι κάρτες. Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτές οι κάρτες που έχει βγει και μια βασίλισσα καρό, ζώδιο γης δηλαδή, η οποία είναι πολύ δυνατή, φροντίζει, κάνει, ίσως είναι και ένα μήνυμα, είναι το bottom of the deck. Είναι δικές μου αυτές οι κάρτες. Γι' αυτό βλέπετε και τα γράμματά μου και τα λοιπά. Μ' αρέσει να πειράζω πολύ τα ταρό και τις κάρτες, να γράφω πάνω τους. Τρελαίνομαι. Εμένα δηλαδή. Και με βοηθάει και σαν μνήμη, δηλαδή, να πω κάποιο σημαντικό μήνυμα, αλλά με βοηθάει γενικότερα να βλέπω κάποια πράγματα. Είναι μοιημένες με ιδιαίτερο τρόπο. Έχουν μοιηθεί αριθμολογικά, αστρολογικά και ονομαστικά. Υπάρχει μια ειδική μέθοδος, εντάξει. Λοιπόν, αυτές εδώ οι κάρτες, με αυτή εδώ πέρα τη δυνατή βασίλισσα της γης, που ξεκινάμε πολύ ωραία το deck μας, την ανάλυση μας, θα έχουμε λοιπόν πόνους.
Αυτές οι καρτούλες εδώ, δηλαδή οι δικές μου, θα είναι bonus. Θα δείτε. Επιλέξτε. Επιλέξτε, κάντε επιλογή και ξεκινάμε με αυτή. Οπότε. Ετοιμάσου τώρα να μαγευτείς. Τσιγκάνικο ρίξιμο, ειδικό τσιγκάνικο ρίξιμο. Και ξεκινάμε. Λοιπόν, περίμενε, κάτσε ένα λεπτό, ναι. Okay. Φλασιά μου ήρθε, ένα λεπτό. Ωραία, φλασιά. Κόβουμε, ωραία. Λίγο ανακατεμένα και πάμε. Σου αποκαλύπτω το πρώτο, λοιπόν, σου αποκαλύπτω το πρώτο χαρτί. Στο αποκαλύπτω. Είναι αυτό εδώ πέρα. Είναι τα ψάρια. Αριθμός 34, δες που παίζουν ρόλο οι αριθμοί για σένα στη ζωή σου. Ένας βασιλιάς καρό, γη δηλαδή, τα ζώδια της γης. Ένας βασιλιάς, μπορεί να είναι ένας άντρας στη ζωή σου που παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Ένα, κυρίως το ζώδιο είναι παρθένος, κυρίως. Δηλαδή κυριαρχεί το ζώδιο της Παρθένου, που είναι ζώδιο γης, αλλά ακολουθούν και τα υπόλοιπα δύο ζώδια της γης, έτσι. Εδώ σημαίνει προστασία. Τα ψάρια σημαίνουν τύχη, σημαίνουν προστασία, σημαίνουν πρόοδο, σημαίνουν ροή, σημαίνουν κίνηση. Κράτησέ το. Δεύτερη κάρτα που θα σου αποκαλύψω και είναι η σελήνη. Καλή κάρτα. Εδώ έχουμε ζώδιο καρκίνος, έχουμε το 8 κούπα, αριθμός 32 και αριθμός 8. Το 8 κούπα και αυτό είναι μια πολύ ιδιαίτερη κάρτα. Η διαδρομή σου σε αυτά που αγαπάς, αυτά που θέλεις, εδώ σημαίνει επιθυμίες, σημαίνει και γνωριμίες και σημαίνει τι θέλει η ψυχή. Είναι μια συναισθηματική κάρτα. Μισό λεπτό, ένα λεπτό φίλες και φίλοι, θα τα πάρω λίγο στην άκρη να τα βάλω για να έχω χώρο. Εντάξει, λοιπόν, φαίνονται πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, και πάμε τώρα εδώ. Εδώ λοιπόν είναι το σταυροδρόμι. Εδώ είναι το τώρα, η τωρινή κατάσταση και εδώ είναι το σταυροδρόμι. Είναι οι επιθυμίες σου. Έχεις επιθυμίες. Πού θες να πας λοιπόν? Περίμενε τώρα. Εδώ θα κάνουμε άλλα πράγματα. Εδώ λοιπόν. Πάμε. Επιλογή. Μισό λεπτό. Επιλογή. Και επιλογή. Εντάξει. Εδώ φτιάχνουμε τώρα μια βεντάλια. Περίμενε τώρα. Μέλλον. Ένα μέλλον πιθανό. Ένα μέλλον πιθανό. Είσαι λοιπόν αγαπημένο μου σε αυτό. Περίμενε. Και η κάρτα bonus. Είναι η δικιά μου, έτσι. Ένα λεπτό να τις ανακατέψω λίγο. Και η κάρτα bonus. Δώρο του Ακάς. Τι σου λέει ο Ακάς. Για όλα και για τις τρεις επιλογές, έτσι. Ας τη βάλουμε εδώ έτσι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, είσαι σε ένα σταυροδρόμι. Έχεις ευλογία, εντάξει, είναι πολύ καλό χαρτί. Υπάρχουν και άνθρωποι που σε υποστηρίζουν, σου δίνουν υποστήριξη, σημαίνει πολλούς τρόπους. Σοφία, γνώσεις, εμπειρία, συμβουλές κτλ. Σελήνη, αυτά τα οποία θέλει η ψυχή σου λοιπόν. Είναι ιδιαίτερο αυτό που θέλεις. Τι θέλει η ψυχή σου, η ψυχή σου που σε κίνει. Κράτησε το. Αυτή τη διαδρομή, αυτή τη διαδρομή ή αυτή τη διαδρομή. Εντάξει, και ξεκινάμε. Μία θα επιλέξεις, εντάξει. Επέλεξες την πρώτη σου επιλογή που είναι αυτό το deck. Μία επιλογή θα επιλέξεις. Μία ή αυτή ή αυτή ή αυτή. Τώρα, αν εντάξει, εγώ δεν σε βάζω τώρα σε δεσμά που λένε, ούτε σε μαλλόν. Άμα θες, μπορείς να επιλέξεις ό,τι θέλεις. Δηλαδή, μπορείς να επιλέξεις, θα πεις, ας επιλέξω αυτό και αυτό, ας πούμε. Είναι δικό σου το θέμα, αλλά είναι δύσκολο διότι σημαίνει ότι πρέπει να επιλέξεις και να μείνεις αυτή τη μία επιλογή και να την τιμήσεις. Αυτό. Πάμε λοιπόν εδώ. Τι σου βγαίνει εδώ, ποια είναι η επιλογή σου, είναι ένα πολύ καλό χαρτί, όσοι επιλέξατε αυτή εδώ πέρα τη διαδρομή, που έχει να κάνει δώρα, βοήθειες, τύχη, ένα στοξότης που κρύβεται εδώ. Επίσης έχουμε το 6 καρό, το οποίο είναι ζώδια γης, το 6 έχει να κάνει με οικογένεια. Υγεία, οικογένεια και την καριέρα, ενώ δηλαδή στη δουλειά στην οποία βρίσκεσαι, στην οποία θεμελιώνεις πράγματα και φτιάχνεις και χτίζεις πράγματα. Αριθμός 2, αριθμός 6 είναι ο τοξότης εδώ κυρίαρχο, μάλλον που κρύβεται πίσω αυτή την, πρόσεξε, πίσω από αυτή την κάρτα κρύβεται ένας τοξότης ζώδιο, αυτό εννοεί ο οροσκόπος ή ζώδιο. Όμως εδώ το τριφύλι μας λέει για τύχη, εντάξει. Τύχη και βοήθειες, δηλαδή η ψυχή σου σε οδηγεί σε μία διαδρομή η οποία έχει τύχη και βοήθειες. Και πάμε εδώ να δούμε
Πού σε οδηγεί, μάλιστα. Έχει τύχη όμως. Εδώ έχουμε τα σύννεφα. Δεν είναι απολυτύψεις πολύ κακές κάρτες. Εντάξει, είναι μια κάρτα όπως τα σύννεφα πάνε και έρχονται, όπως οι καταιγίδες πάνε και έρχονται. Εδώ σου μιλάει λοιπόν. Έχουμε ένα άλλο εξάρι εδώ, αριθμός 6. Έναν άλλο βασιλιά, ο οποίος είναι σπαθάτος. Σε κάποια ντεξ μάλλον σε κάποια ευρωπαϊκά ντεξ. Δεν σημαίνει σπαθί, σημαίνει μπαστούνι. Αυτό εδώ πέρα δεν σημαίνει σπαθί, σημαίνει μπαστούνι. Εν πάση περιπτώσει στην Ελλάδα έχει επικρατήσει το σπαθί. Ας το κρατήσουμε σαν σπαθάτο δηλαδή. Ζώδια του αέρα δηλαδή και οροσκόπη. Ένας εγώκερος κρύβεται σε αυτή την κάρτα. Κρύβεται το ζώδιο του εγώκερου, έτσι, γιατί υπάρχουν και κρυφά μηνύματα εδώ. Που σημαίνει μιζέρια, αναισθησία, φόβη. Είναι αυτό το οποίο χρειάζεται εσύ, αγαπημένη μου, να το ξεπεράσεις και μπορείς πολύ εύκολα να το ξεπεράσεις. Είναι μια διαδρομή η οποία η ψυχή σου τι σου λέει, στην πορεία της ζωής έχεις προστασία, οι επιθυμίες σου της ψυχής, έχεις εδώ πέρα τύχη, βοήθειες, δώρα, τα έχεις, μπορεί να μην τα αντιλαμβάνεσαι, τα έχεις, αλλά να ξέρεις τη ζωή θα αντιμετωπίσεις και μέσα στο 2024 θα αντιμετωπίσεις και δυσκολίες, οι οποίες όμως είναι κυρίως φόβοι του μυαλού. Καταλαβαίνεις πως το εννοώ. Είναι φόβοι που εσύ φτιάχνεις και δεν υπάρχουν. Θα μου πεις όχι δεν υπάρχουν. Ναι. Πολλές φορές όμως μεγενθύνουμε με το μυαλό μας, με τη σκέψη μας, τους φόβους, ενώ δεν θα έπρεπε. Ωραία, το πήρες το μήνυμα. Εδώ, ένα πόλι, όσοι επιλέξατε αυτή τη διαδρομή τώρα. Εσύ έχεις πάει τώρα αλλού. Εδώ είναι το πλοίο. Εδώ έχουμε αριθμό 3, έχουμε ένα 10 μπαστούνι, που σημαίνει και οι δυσκολίες, που σημαίνει και τα εμπόδια, που σημαίνει ότι ο καλός ο καπετάνιος στη φουρτούνα φαίνεται, έτσι. Το πλοίο δεν κινδυνεύει, σημαίνει ότι η ψυχή σου θα σε περάσει μέσα και σένα από δυσκολίες, δεν κινδυνεύεις, μη φοβάσαι, γιατί ο καλός ο καπετάνιος, αυτή είναι η δουλειά του, είναι να ανδρωθεί και να μπορεί να κουμαντάρει τις ψυχές που κουβαλάει πάνω στο πλοίο, αλλά και το ίδιο το πλοίο να φτάσουν στο λιμάνι ή στον προορισμό τους χωρίς να πάθουν απολύτως τίποτα. Σόι. Πλούτονας, κρύβεται ένας πλούτονας εδώ από πίσω και σημαίνει δοκιμασίες. Γενικά, εδώ αν παρατηρήσεις, εδώ βγήκε πιο νωρίς, είναι πολύ θετική κάρτα, σου λέει ναι, μεν, αλλά στη ζωή έχεις και δοκιμασίες αγαπημένη μου και αγαπημένη μου, θα τις περάσεις. Η ψυχή σου θέλει διψάει να τις περάσει. Ωραία. Ωραία. Και πάμε τώρα εδώ, μια πολύ καλή κάρτα. Υπάρχει ο αριθμός 28, υπάρχει ένα πρόσωπο δηλαδή, ένας gentleman που λένε εδώ, αριθμός 28, ένας άσος κούπα, ένας μία μορφή, μία αρσενική μορφή, που σημαίνει το εξής. Μπορεί να είναι ένα πρόσωπο το οποίο σε βοηθάει, σε αγαπάει, σου δίνει συμβουλές, θέλει να πετύχεις, να προχωρήσεις στη ζωή. Ο προορισμός σου λοιπόν είναι ότι υπάρχει ένα πρόσωπο ή θα υπάρχουν πρόσωπα στη ζωή σου τα οποία θα εμφανίζονται στη ζωή σου και θα σε βοηθάνε, είτε είσαι άντρας είτε είσαι γυναίκα, έτσι. Εδώ μπορεί να είναι ένας δάσκαλος, μπορεί να είναι ένας μέντορας, μπορεί να είναι κάποιος που σε καθοδηγεί, κάποιος ο οποίος σου δίνει συμβουλές, σε όποιο επίπεδο και να είσαι, είτε είναι ερωτικό, είτε είναι επαγγελματικό, μπορεί να βρεθεί ένας σύμβουλος και να σου δώσει κάποιες πολύ χρήσιμες, δυνατές και αποτελεσματικές συμβουλές. Είδες που σε πάει το 24. Και δες αγαπημένε μου λοιπόν εδώ τώρα, δείτε τον εγώ καιρό, μάλλον δείτε εσείς που έχετε αστρολογικά όλο αυτό εδώ πέρα το που είπαμε, πλούτονα σας, μην που έχεις τον πλούτονά σου. Λοιπόν, ο αριθμός 28 τι μπορεί να σημαίνει για σένα, δείτε και τους αριθμούς. Πολύ καλό. Πάμε σε αυτούς που επιλέξατε αυτή την επιλογή. Αυτή η επιλογή έχει να κάνει με την άγκυρα. Πολύ πλοίο πέφτει εδώ. Σύννεφα, φουρτούνες, πλοίο, άγκυρα, λοιπόν. Η άγκυρα δεν είναι κακό. Είναι από τις καλές κάρτες. Είναι, ανήκει στο ζώδιο των νυχθείων. Εδώ έχουμε ένα 9 μπαστούνι, που σημαίνει το 9 ότι έχω τους περιορισμούς μου, τις δυσκολίες μου, την έκφρασή μου λίγο, έχω τις κάποια πράγματα που πρέπει να, κάποιες προκλήσεις που πρέπει να ξεπεράσω. Αριθμός 35, αριθμός 9, κρύβονται οι ιχθείς, εδώ είναι ζώδια της φωτιάς, κρύβονται οι ιχθείς εδώ πίσω φυσικά και σημαίνει σταθερότητα όμως και δύναμη. Άρα και εσύ εδώ πρόσεξε να δεις και εσύ που επέλεξε αυτή τη διαδρομή,
Αυτό που σου λένε για το 2024, γενικά το άνοιγμα, γιατί ισχύει και από εδώ και πέρα, δηλαδή ισχύει και από Νοέμβριο-Δεκέμβριο και το 2024, αλλά σε αφορά και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, έτσι. Θα δούμε πόσο και για πόσο χρονικό διάστημα, αν μπορεί να μας βγει. Αλλά η άγκυρα σημαίνει σταθερότητα, δύναμη. Ποια είναι η δύναμή σου, είναι ένας άνθρωπος, είναι η οικογένειά σου, με τι προσδιορίζεσαι, αυτό δηλαδή στη ζωή, αυτό πρέπει να ανακαλύψεις και να δεις και το επόμενο είναι ένα παιδί. Σε προσδιορίζει η οικογένειά σου, τα παιδιά σου, εδώ κρύβεται ένας κρυός εδώ πίσω, υπάρχει ένας ρίγας μπαστούνι, που σημαίνει το νέο, η νεότητα δηλαδή. Το μπαστούνι είναι ένας ρίγας μπαστούνι, είναι μια από τις πολύ θετικές κάρτες γενικά, παρόρμηση, αλλά και λίγο ανοριμότητα, έτσι, και πολύ ίσως και λόγια του αέρα, αυτό πρόσεξε. Αριθμός 13, όχι δεν είναι γρουσούζικος, εδώ σε αυτές τις κάρτες, σημαίνει ορμή, δύναμη και νέα. Δες τις διαδρομές σου λοιπόν, εδώ είναι ορμή, δύναμη και νέο. Πρόσεξε να δεις. Το παιδί δεν σημαίνει ότι θα κάνεις παιδί. Το παιδί κάποιοι από εσάς μπορεί να έχετε οικογένεια, μπορεί να έχετε παιδιά. Το παιδί όμως σημαδοδοτεί και συμβολικά, γιατί είπαμε εδώ τα ταρό μιλάνε συμβολικά. Εδώ οι τσιγκάνικες αυτές ταρό μιλάνε συμβολικά. Το παιδί μπορεί να είναι ένα καινούριο εγχείρημα, μπορεί να είναι μια καινούρια δουλειά, μπορεί να είναι μια καινούρια γνωριμία, μπορεί να είναι μια καινούρια φιλία, μπορεί να είναι οτιδήποτε, έτσι. Ευνοείσαι και να το επιδιώξεις, σου λέει εδώ. Και η κάρτα μπόνους που είναι και για τους τρεις, που είναι η κάρτα μπόνους του Ακάς, έλα εδώ αγαπημένη μου, πάρ' το μήνυμα από μένα. Από τις δικές μου προσωπικές κάρτες. 7 καρό. Ήλιος, είναι ο ήλιος, είναι η κάρτα του ήλιου αυτή. Το καρό εδώ σημαίνει καλή τύχη, λύση προβλημάτων, εδώ σημαίνει επίσης σημαίνει αίσιο τέλος, νέες επιτυχίες, μπορεί να υπάρχει και νέα ύπαρξη. Άρα το παιδί εδώ μπορεί όντως για ορισμένους να σημαίνει και κυοφορία, μπορεί να σημαίνει και γέννηση παιδιού, μπορεί έτσι. Και εδώ το φανερωμένο σημαίνει ότι πολλά πράγματα θα αποκαλυφθούν για εσένα μέσα στο 2024, εχθροί και φίλοι. Και βέβαια ο αριθμός 7 σημαίνει και προστασία και ευλογία. Ναι, ο αριθμός 7 σημαίνει και ευλογία, σημαίνει και προστασία. Ένας ιερός αριθμός και γενικά το 7 όπου βγαίνει, σε οποιαδήποτε σχεδόν τέξη, σημαίνουν κάτι σημαίνει, κάτι ιερό σημαίνει. Α, μπορεί να σημαίνει, βλέπω και τον Ακάς, έτσι, να παρακολουθείς το κανάλι του Ακάς και να κάνεις εγγραφή και να φέρεις και τους φίλους σου. Πάμε τώρα. Ολοκληρώθηκε το πρώτο deck λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τα μαζεύω. Για να πάμε στη δεύτερη επιλογή. Η δεύτερη επιλογή, μισό λεπτό να το δείτε, είναι ή θα επιλέξεις με αυτό το deck, όπως είπαμε, ή θα επιλέξεις από τις κάρτες οι οποίες βλέπεις να περνάνε από εκεί. Από το... Sorry. Σαν εικόνα δηλαδή από αυτές τις κάρτες. Ένα λεπτό να μην ξεχάσω, θα ανακατέψω λίγο, θα ανακατέψω πάλι. Και πάμε λοιπόν στο δεύτερο. Είναι γαλλικό ντεκ. Εδώ έχει βγει η Αλεπού. Πολλές φορές στη ζωή χρειάζεσαι να κινηθείς με πιο διαφορετικούς τρόπους, όχι τόσο πολύ ευθέως, εντάξει. Γιατί πολλοί άνθρωποι, καλά, λένε «Α, εγώ είμαι ευθύς» και τα λοιπά, αλλά δεν ισχύει. Ισχύει για ορισμένους ίσως. Για ορισμένες προσωπικότητες και ορισμένους χαρακτήρες. Όμως στη ζωή, π.χ. δεν μπορείς να πας ευθέως να συγκρουστείς, διότι και η σύγκρουση δεν είναι επικοδομητική και μπορεί να είναι και πολύ αυτοκαταστροφική. Απλά στο βάζω στο πλαίσιο μιας και βγήκε αυτό. Εσύ τώρα, άμα θες τα ακούς, άμα θες δεν τα ακούς, επειδή βγήκε... Εγώ απλά ήθελα να σου δείξω το deck ότι είναι πολύ όμορφες αυτές οι κάρτες, αυτό το deck δηλαδή. Ωραία. Και ξεκινάμε. Αποκαλύπτω. Πού βρισκόμαστε τώρα, πού βρίσκεσαι τώρα, και είναι τα κρίνα, είναι μια πολύ όμορφη κάρτα, που σημαίνει ωριμότητα, σημαίνει κάτι όμορφο, σημαίνει επίσης αριθμός 30, δες που όλο αυτό έρχεται και δένει μαζί σου. Επίσης έχουμε
Εδώ κρύβεται ένας βασιλιάς, μπαστούνι, ζώδια της φωτιάς δηλαδή. Ε? Είναι μια κάρτα η οποία σε βάζει στη ζωή όπως ξεκινάς, ότι ναι, ξεκινάς με τις καλύτερες προθέσεις ή έχεις ξεκινήσει με τις καλύτερες προθέσεις, το μονοπάτι σου και το τι θα επιλέξεις. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Η δεύτερη κάρτα που βγαίνει είναι το κλειδί. Πολύ καλή κάρτα και αυτή. Εσύ κρατάς το κλειδί. Αριθμός 33, 8 καρό, εδώ ζώδια της γης. Σημαίνει ναι, σημαίνει έχω το κλειδί, μπορώ να ξεκλειδώσω όλες εκείνες τις πόρτες, αν θέλεις, που μπορούν να μου ανοίξουν και να μπω μέσα δηλαδή. Εντάξει, μπαίνω σε μια πόρτα, ξεκλειδώνω κάποια πράγματα, ξεκλειδώνω ίσως κάποιες δυσκολίες. Το κλειδί, τα κρίνα και το κλειδί είναι ένας πολύ καλός συνδυασμός. Και πάμε τώρα στις επιλογές. Μία, περίμενε, δύο, τρεις επιλογές. Πού θα πας, εδώ, εδώ ή εδώ. Εντάξει, εδώ λοιπόν, εδώ και εδώ. Ωραία. Και φυσικά μία κάρτα μπόνους. Μία κάρτα μπόνους από εμένα. Με αυτές τις κάρτες. Εδώ τις δικές μου. Και ξεκινάμε. Όσοι επιλέξατε αυτή τη διαδρομή. Όλοι είστε εδώ, σε αυτό το σημείο και επιλέγετε. Ή εδώ, ή από αυτή τη διαδρομή, ή από αυτή τη διαδρομή. Μία επιλέγουμε. Επαναλαμβάνω. Χρόνος είναι 2024 κυρίως, όμως δεν θα περιοριστούμε εκεί και θα δούμε μετά στο τέλος όλων, αφού ολοκληρωθούν τα ντεξ και για πόσο χρονικό διάστημα μπορεί να ισχύει αυτό το ρήξιμο. Λοιπόν, όπα, εδώ έχουμε τον αριθμό 13, είναι το παιδί, είναι πολύ καλή κάρτα, μπορεί να σημαίνει όντως παιδί, κυοφορία, μπορεί να σημαίνει τα παιδιά σας τα οποία έχετε οικογένεια εσείς και είναι πολύ καλό αυτό. Μπορεί επίσης να σημαίνει και κάτι καινούριο το οποίο ετοιμάζω στη ζωή μου και θέλω να φέρω. Δηλαδή, ξεκλειδώνω κάτι καινούριο. Ξεκλειδώνω κάτι καινούριο στη ζωή. Φέρνω κάτι καινούριο. Πολύ καλή κάρτα. Αριθμός 5. 5 μπαστούνι. Ζώδια της φωτιάς. Επίσης, για να δω, βεβαίως, μισό λεπτό, να δω έναν συνδυασμό εδώ. Γιατί εδώ έχουμε, αυτά τα ντεξ έχουν συνδυασμούς. Για να δω. Οπότε, έχουμε τον αριθμό 13. Οκ. Ωραία. Δεν έχουμε κάποιο συνδυασμό. Δηλαδή, εδώ έχουμε κάποια νούμερα και βλέπουμε αν υπάρχει κάποιο συνδυασμός. Νέα ξεκινήματα. Αυτό είναι πολύ καλό. Το επόμενο είναι όμως, ότι αυτό που πρέπει να προσέξεις είναι τα ποντίκια. Αυτή είναι και η πρόκλησή σου. Δηλαδή, για το 2024 έχεις όλο εκείνο το δυναμικό να καταφέρεις λοιπόν να προσέξεις και να αποφύγεις τα ποντίκια που σημαίνει αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι σε τρώνε είτε οικονομικά, σε ξεζουμίζουν, είτε ενεργειακά. 7 σπαθί. Το 7 σπαθί όντως είναι και η προδοσία εδώ, στα κλασικά ταρό δηλαδή. Το 7 σπαθί είναι μια πολύ ζωρική, είναι μια ζωρική κάρτα, αλλά από την άλλη σου λέει όμως ότι έχεις και προστασία και έχεις και όλη τη δυνατότητα να προχωρήσεις, να ξεφύγεις και είναι και μια προειδοποίηση. Εντάξει, εδώ είναι μια προειδοποίηση. Αριθμός 23 λέμε εδώ, αριθμός 7, προσέχεις πάρα πολύ τα οικονομικά σου, προσέχεις τι λες, προσέχεις τι παρουσιάζεις στους άλλους. Δεν χρειάζεται οι άλλοι άνθρωποι να τα ξέρουν όλα όλα για τη ζωή σου. Δηλαδή, αγόρασα ένα ακριβό, λέω τώρα, ένα παράδειγμα, μια μπούρδα. Αγόρασα ένα πολύ ακριβό αυτοκίνητο. Δεν χρειάζεται. Η ζήλια και ο φθόνος υπάρχει στους ανθρώπους, ακόμα και από ανθρώπους οι οποίοι μπορεί ναι, να σε αγαπάνε, αλλά κάποια στιγμή στη ζωή τους τη βάρεσε. Τι να κάνουν, έτσι είναι οι άνθρωποι. Λοιπόν, και ειδικά αν ζουν σε πολύ χαμηλές δονήσεις, φυσικά και θα τους περάσει από το μυαλό και μπορεί και να τους παιδεύει κιόλας. Έχετε υπόψη σου. Εδώ όμως, πάμε τώρα στη δεύτερη επιλογή, έτσι, στο δεύτερο διαδρομή. Έχουμε βγει, εδώ είναι ο καβαλάρης. Ένα μήνυμα, ίσως μια επίσκεψη να πας εσύ ή να σου έρθει κάποιος επίσκεψη, ένα πολύ σημαντικό πρόσωπο
Μπορεί κάποιος, λέω τώρα, να είναι ναυτικός, να ταξιδεύει, να γυρίσει, να κάνει, ή μπορεί εσύ να θέλεις κάπου να πας να μετακινηθείς. Έχουμε τον αριθμό 1 που σηματοδοτεί το καινούριο, τα καινούρια ξεκινήματα, τις νέες διαδρομές. Έχουμε το 9 κούπα, είναι μια πολύ αγαπησιάρικη κάρτα, είναι καλή κάρτα. Λοιπόν, για να δούμε αν συνδυάζεται με κάποιες από αυτές τις κάρτες οι οποίες βγήκανε. Ωραία, όχι. Λοιπόν, άρα λοιπόν εσύ ξεκλειδώνεις, η ψυχή σου ξεκλειδώνει εκείνη τη διαδρομή η οποία ψάχνει θέματα αγάπης, νέων ξεκινημάτων, νέες διαδρομές και κάτι καινούριο στη ζωή σου να σε ανανεώσει. Ό,τι είναι αυτό για τον καθένα, εντάξει. Αυτή είναι η βάση. Ωραία. Εδώ δεν θέλει να βγει. Και δεν θέλει να βγει και φυσικά δεν θέλει να βγει, διότι είναι μια πολύ περίεργη και δύσκολη κάρτα. Εντάξει. Δεν θέλω όμως να στεναχωρηθείς, να μου πέσεις και να πεις «Μα ρε γαμώτο», διότι εδώ το μήνυμά του, θα σου το εξηγήσω, το μήνυμα είναι ότι κάποιες φορές στη ζωή θα χρειαστεί να αποχωριστούμε από ανθρώπους οι οποίοι ή δεν εξυπηρετούν το σκοπό, το σχέδιο της ζωής μας, δεν μας γεμίζουν πλέον, οπότε φεύγουν από τη ζωή μας. Εντάξει. Και όταν εννοώ φεύγουν, εννοώ οι άνθρωποι δεν πεθαίνουν, εννοώ φεύγουν. Εντάξει. Εδώ σημαίνει προσέχω για τυχόν αρρώστιες, να προσέχεις πάρα πολύ την υγεία σου, ό,τι και να είναι αυτό. Πάρα πολύ την υγεία σου, για μισό λεπτό. Ναι, εδώ επίσης επειδή συνδυάζεται και με τον αριθμό 1, μπορεί όντως να σημαίνει και ένα διαζύγιο, μπορεί να σημαίνει ένας χωρισμός, μπορεί να σημαίνει... Για να δούμε σου προσδιάζει και τίποτα άλλο. Όχι. Γενικά λέει για τις δύσκολες καταστάσεις στη ζωή μας. Έχει το υπόψη. Από την άλλη όμως, εδώ σου έχει μία νεκροκεφαλή, Παναγιά μου βοήθα που λένε, και εδώ υπάρχει και μία πεταλούδα. Εδώ υπάρχει και κάτι άλλο που μου έρχεται φλασιά να σου πω και γιατί το είπα. Η άλλη φλασιά, δεν ξέρω για ποιο λόγο, εσείς του 2024, μπορεί να μην είναι αποχωρισμός για κάποιους. Μπορεί να υπάρχει, αλλά για κάποιους μπορεί να υπάρχει αποχωρισμός. Μπορεί να έχετε επικοινωνία, και ισχύει αυτό και αστρολογικά, μπορεί να έχετε επικοινωνία με ανθρώπους οι οποίοι έχουν φύγει από τη ζωή και να θέλουν να σας μεταφέρουν κάποια πολύ σημαντικά μηνύματα. Θα έχουν βέβαια ένα είδος κωδικοποίησης, συμβολισμού, αλλά κρατήστε το αυτό όμως. Κάτι σημαίνει. Μπορούν να θέλουν να σας περάσουν ένα μήνα πολύ σημαντικό και αυτό να είναι και η αποκάλυψη για εσάς το 2024. Κατά τα άλλα, έχουμε νέα καρό, είναι γη, προσέχουμε την υγεία μας, κάνουμε τις εξετάσεις μας, τα check-up μας, δεν ξέρω τι, δεν αγνοούμε τίποτα. Προσπαθούμε να μπούμε όσο μπορούμε σε πιο υγιεινό τρόπο ζωής και διατροφής. Διότι ναι, είναι και μια προειδοποίηση κακά τα ψέματα, η οποία αφορά και θέματα υγείας. Προσέχουμε την υγεία μας. Άμα μου καπνίζει 45, λέω τώρα υπερβάλλω, αλλά το λέω στον υπερβολή του τώρα, 45 πακέτα τσιγάρα την ημέρα, εντάξει, δηλαδή ρε φίλε, ξέρω πόσο πια να καπνίσεις. Να σας πω, εγώ πολύ παλιά κάπνιζα, πάρα πολύ. Πάρα πολύ, από μικρός, έτσι από τα 17 μου είχα ξεκινήσει. Και έχω καπνίσει ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Πραγματικά, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Λοιπόν, κάποια στιγμή το σώμα μου δεν άντεχε. Δηλαδή προσπαθούσα να κατεβάσω καπνό και έκανε συσπάσεις ο λαιμός μου, έτσι, σε τέτοια φάση. Οπότε το κόψα μαχαίρι. Ναι, πήρα κάποια κιλά, διότι μετά το ρίχνεις στο γλυκό, γιατί προσπαθείς να καλύψεις αυτό το κενό, γιατί πάντα έτσι είναι, η φύση απεχθάνεται τα κενά και οι άνθρωποι έτσι και εμείς προσπαθούμε να καλύψουμε τα κενά μας με κάτι άλλο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ναι, σε καταλαβαίνω. Αλλά είπα απλά ένα παράδειγμα, προσέχουμε την υγεία μας. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό μήνυμα για σένα, κράτα το λοιπόν, πρόσεξε το γενικά. Πάμε στην δεύτερη διαδρομή. Εδώ, στην τρίτη διαδρομή, εδώ. Τι σου αποκαλύπτει λοιπόν αυτό το κλειδί και αυτό το κλειδί σου αποκαλύπτει μία πηξίδα. Αριθμός 22, εδώ έχει βγει μία ντάμα και εδώ γη, μία βασίλισσα της γης, ζώδια γης δηλαδή, το οποίο τι έχουμε, τι το συνδυάζουμε με τον αριθμό, για κάτσε να δω,
Λοιπόν, εδώ τι σημαίνει? Σημαίνει ότι έχεις τη δυνατότητα των αποφάσεων, των επιλογών. Για να δω, έχει και συνδυάζεται με τον αριθμό 33, δηλαδή μέσα στο 24 εσύ θα πάρεις κάποιες πάρα πολύ σημαντικές αποφάσεις. Μέσα στο 24 θα πάρεις και 23 και 24, ναι, το επόμενο διάστημα θα πάρεις κάποιες πολύ σημαντικές αποφάσεις για το πού πηγαίνει η ζωή σου. Πολύ σημαντικό. Θετική κάρτα, έτσι, αριθμός 22, κάπου ο αριθμός 22 παίζει ρόλο. Έχουμε μία ντάμα εδώ, μία βασίλισσα, η οποία μπορεί να είναι ένα πρόσωπο το οποίο σε βοηθάει, είναι εκεί για σένα, για να σε φροντίσει, για να σου πει. Για να δω αν υπάρχει άλλο συνδυασμό, μισό λεπτό. Δεν βλέπω άλλο συνδυασμό. Ωραία. Οπότε είσαι σε ένα σταυροδρόμι πολύ σημαντικών αποφάσεων. Αυτό όμως το οποίο σου λέει αυτή η κάρτα είναι ότι έχεις τη δυνατότητα να πάρεις σωστές αποφάσεις. Και πάμε λοιπόν σε ένα πιθανό αποτέλεσμα, σε ένα πιθανό μέλλον, και είναι τα ψάρια. Εδώ έχουμε έναν βασιλιά, και εδώ έναν βασιλιά καρό. Παίζει ένα σημαντικό ρόλο και αυτό στη ζωή σου, άντρας δηλαδή. Το καρό σημαίνει γη, σημαίνει ζώδια της γης. Αριθμός 34. Για να δω αν συνδυάζεται, να έχουμε το 13 εδώ που συνδυάζεται, που σημαίνει ότι κάτι καινούργιο ίσως ετοιμάζεται για σένα. Τα οικονομικά σου, στα οικονομικά σου, οι επενδύσεις, πράγματα, καριέρα, νέα εργασία, δουλειά. Κυρίως με αυτό έχει να κάνει τα οικονομικά. Τα ψάρια έχουν να κάνουν κυρίως με τα οικονομικά. Και όχι μόνο. Για να δω και κάτι άλλο που συνδυάζεται και με κάποιους άλλους αριθμούς που μπορεί να μου ξεφεύγουν. Το 33. Ωραία. Επίσης μπορεί να υπάρχει και η επιστροφή κάποιων ανθρώπων, έτσι. Να γυρίσουν δηλαδή, έχουν πάει, μπορεί να είναι, τελειώνει κάποιος το πανεπιστήμιο, λέω το παιδί σου τώρα, εγώ τελειώνω το πανεπιστήμιο και γυρνάει πίσω μόνιμα στην Ελλάδα σου, εντάξει, είναι στο εξωτερικό, γυρνάει στην Ελλάδα και αυτό είναι μια εξέλιξη. Είσαι όμως σε μια, όλοι είστε και οι τρεις, σε μια πολύ μετασχηματιστική διαδρομή. Το 24 λοιπόν είναι καταλήτης για εσάς, στο οποίο θα σχηματίσει, θα σας μετασχηματίσει ή θέλει να σας μετασχηματίσει, να σας δώσει την ικανότητα, τη δυνατότητα του εσωτερικού μετασχηματισμού. Μην το γελάτε καθόλου, μην το αγνοείτε καθόλου. Εκείνη όλη η ιστορία, διότι τα κάνουμε όλα αυτά, αστρολογία, αριθμολογία, ταρό, για να αλλάξουμε εμείς τον εαυτό μας και το πώς αντιδράμε σε κάποιες καταστάσεις. Και πάμε και κάρτα bonus τώρα να δούμε εδώ. Και η κάρτα bonus είναι μία κάρτα ωραία από τον Ακάς, bonus κάρτα από τον Ακάς, τοξότης, 6 καρό, γη και εδώ, γεγονότα, όμως ξαφνικά θετικά γεγονότα για όλους, έτσι, δώρα, βοήθειες, και γενικά είναι μία κάρτα η οποία σου λέει το εξής, παρακίνηση. Το 2024, αγαπημένοι μου, και πιο μετά, είπαμε στο τέλος θα δούμε πόσο είναι το χρονικό διάστημα, είναι ένα έτος παρακίνησης και για τους τρεις. Παρακίνηση να κάνω πράγματα, παρακίνηση να ξεκινήσω, παρακίνηση να βρω την κατεύθυνση. Παρακίνηση να μην αφήνω ανθρώπους αρνητικούς, παρακίνηση να προσέχω τον εαυτό μου, παρακίνηση να φτιάξω την τύχη μου. Εντάξει. Ξεκάθαρο. Και πάμε τώρα στην τρίτη μας επιλογή. Εντάξει, ή μέσω deck ή μέσω της εικόνας που ήθελες. Τέλος πάντων, ότι είναι αυτό το οποίο εσένα σου έδωσε έτσι μία κατεύθυνση, μία παρακίνηση, μία έμπνευση. Λοιπόν, ένα λεπτό, μισό λεπτό. Βάζω και εγώ λίγο τα πράγματα και εγώ στην άκρη, ωραία να έχω χώρο. Και ξεκινάμε. Για να δούμε. Όχι, ναι, μισό λεπτό. Ακούω το ενστικτό μου. Και ξεκινάμε. Τι έχουμε εδώ, μάλιστα. Έχουμε το τριφύλι.
Είναι μια από τις πολύ τυχερές κάρτες. Αριθμός 2 και αριθμός 6. 6 καρό, ζώδια της γης. Γενικά, να είσαι ευγνώμων, πώς το λένε, να κάνεις την προσευχή σου για ό,τι έχεις μέχρι στιγμής αποκτήσει και φτιάξει. Ξεκινάς όμως με μια πολύ καλή βάση, που σημαίνει ότι έχω πίστη, έχω δύναμη, πιστεύω σε μια ουράνια δύναμη, πιστεύω στο σύμπαν, σαν το σύμπαν, στο Θεό ή οτιδήποτε, και επειδή έχω πίστη, έχω εμπιστοσύνη, φτιάχνω και την τύχη μου και πιστεύω και στον εαυτό μου. Το 2 και το 6, να το πω έτσι σε μια ελεύθερη μετάφραση που λένε, μας κάνει τον αριθμό 8, που είναι ο αριθμός της δύναμης. Πάμε τώρα. Είμαστε σε μια σαν σταυροδρόμη, που είναι ο ήλιος. Μια πολύ όμορφη κάρτα, αριθμός 31, που εδώ έρχεται και σου λέει, αγαπημένο, σε αυτό το σταυροδρόμι, όπου και αν βρίσκεσαι, το κλειδί σου είναι να χρησιμοποιήσεις τα ταλέντα σου και τις ικανότητές σου. Και τις ικανότητές σου. Οι ικανότητές μου, πολύ σωστά το είπα εγώ, και για μένα δηλαδή που αφορά, διότι είναι το deck το οποίο θα επιλέξω. Η τρίτη επιλογή δηλαδή, εντάξει. Λοιπόν, ακριβώς αυτό, να έχεις εμπιστοσύνη στις ικανότητές σου. Ήλιος, αριθμός 31, άσος καρό. Λοιπόν, η δύναμη της γης, η δύναμη του να φτιάχνεις πράγματα και η δύναμη της αλήθειας, της λάμψης, και μου έρχεται φλασιά να σου πω, επειδή είναι και ο αριθμός 1, μου έρχεται φλασιά να σου πω, δες αν έχεις τον ήλιο σου στον 10ο οίκο. Δες αν έχεις τον ήλιο σου στον 10ο οίκο. Σημαίνει δύναμη στα επαγγελματικά, δύναμη σε θέματα καριέρας. Και όχι μόνο, έτσι, γιατί δεν το βλέπουμε απομονωμένα, αλλά λοιπόν. Και πάμε τώρα εδώ να δούμε τα υπόλοιπα. Τώρα εδώ, για να δω και εγώ τι θα επιλέξω, έτσι. Για να δούμε, γιατί και εγώ βρίσκομαι τώρα σε ένα δίλημα. Τι θα επιλέξω, ποια διαδρομή και εγώ, εδώ έχουμε αυτή τη διαδρομή, αυτή ή αυτή. Επιλέξτε εσείς, θα επιλέξω και εγώ και θα σας πω. Λοιπόν, τι να επιλέξω και εγώ τώρα. Να τα φέρω εδώ έτσι, να είναι πιο ωραία. Λοιπόν, ωραία. Ξέρετε που θα πάω. Ωραία, λοιπόν, για να βάλουμε και μία κάρτα bonus του ΑΚΑΣ, δικιά μου δηλαδή, μία κάρτα bonus και για τους τρεις. Και για τις τρεις διαδρομές δηλαδή. Εγώ αυτή έχω επιλέξει, έτσι. Λοιπόν, για πάμε. Αυτές οι κάρτες λοιπόν, αυτές εδώ οι διαδρομές, αυτές, να σας το βάλουμε έτσι, δεν πειράζει, που οδηγούν εδώ, που οδηγούν σε ένα μπουκέτο λουλούδια, μια πολύ καλή διαδρομή. Ο ήλιος λοιπόν σε οδηγεί σε μια άλλη διαδρομή, η οποία είναι αριθμός 9, μια ντάμα μπαστούνι, δηλαδή μια βασίλισσα φωτιάς, ζώδια φωτιάς, και εδώ σου λέει ότι κοίταξε να δεις, τη ζωή πρέπει να αναπτύξεις, ας το πούμε έτσι, να χτίσεις έτσι το μυαλό σου, ώστε να παίρνει πάντα τα θετικά, ακόμα και όταν εσύ περνάς μέσα από δύσκολες καταστάσεις. Τι θετικό κέρδισες, κάτι βγήκε, δεν μπορεί. Κάτι έμαθες, το οποίο αφορά εσένα, αφορά τους ανθρώπους, κάτι ή μια πληροφορία, η οποία μπορεί να είναι πολύ χρήσιμη. Το μπουκέτο επίσης σημαίνει επιτυχία, σημαίνει... Πώς είναι, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ, μια αποφύτηση από ένα πανεπιστήμιο και οι γονείς φέρουν λουλούδια στο παιδί τους για την αποφύτηση, ή σε μια γιορτή, ή σε... Ακόμα και αυτό είναι επιτυχία. Το γεγονός ότι πηγαίνεις σε μια γιορτή και πηγαίνεις ή σου φέρνουν λουλούδια, είναι πολύ σημαντικό. Λουλούδια σημαίνει επίτευξη μιας σχέσης, επισημοποίηση μιας σχέσης, έτσι. Γενικά είναι μια από τις πολύ όμορφες, ευχάριστες και καλές και αγαπουλιάρικες κάρτες. Και δείχνει ότι το 2024 έχεις όλες εκείνες, όλα τα εφόδια, όλες τις δυνατότητες να το πετύχεις. Και πού πηγαίνεις, πηγαίνεις και στα πουλιά. Ακούστηκε λίγο παράξενο έτσι όπως το πω. Όποιος καταλάβει το χιούμορ μου, το κατάλαβε. Λοιπόν, αριθμός 12. Birds, τα πουλάκια λοιπόν, τα οποία τιτιβίζουν και κελαϊδούνε, 7 καρό.
Χρειάζεται να προσέχεις αυτά που ακούς όμως. Τα πουλιά καλό είναι, τιτιβίζουν, φλιαρούν, αλλά ακριβώς αυτό χρειάζεται να προσέχεις γενικά το 2024, κουτσομπολιά, φλιαρίες, αυτά που σου λένε, έτσι. Διότι πολλές φορές δεν έχουν καλό σκοπό. Το 7 καρό και γενικά και στα ταρό, τις κάρτες ταρό, το 7 σημαίνει υπομονή, σημαίνει προσέχω, σημαίνει χρειάζεται να περιμένω. Αλλά γενικά ο αριθμός 7 σημαίνει αναλύω. Εντάξει. Σημαίνει αναλύω αυτά που ακούω. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορεί να σε προσεγγίσουν και να θέλουν να σου πούν κάποια πράγματα για να τους πιστέψεις. Δεν είναι κακή κάρτα. Επίσης βέβαια τα πουλιά σημαίνει και μεταφέρω κάποια νέα. Μπορεί κάτι να υπάρχει επικοινωνία, μπορεί να επικοινωνείς μέσω chat, μέσω δεν ξέρω τι, μέσω social media δηλαδή. Πρόσεξε όμως αυτά που ακούς. Για κάποιο λόγο αυτό μου βγαίνει. Ναι, αυτά που ακούς. Να τα προσέχεις. Και αυτοί οι οποίοι μπορεί να σου υπόσχονται κάποια πράγματα. Τώρα δεν ξέρω τι είναι και αυτό, έτσι. Γιατί, ναι, μεν ωραίο το κελάιδισμα, αλλά είναι μόνο κελάιδισμα και θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή. Γενικά όμως το 24 θα είναι μια χρονιά όπου θα μπορέσεις να πετύχεις τους στόχους σου. Κλείνοντας τα αυτιά σου σε αυτούς που σου λένε δεν μπορείς να πετύχεις. Να το βαθύτερο μήνυμα. Πάμε λοιπόν στη δεύτερη επιλογή, στη δεύτερη διαδρομή που είναι, ρε παιδί μου, λοιπόν. Okay, είναι μια κάρτα από τις δύσκολες. Είναι αριθμός 8. Λοιπόν, είναι το 9 καρό. Είναι η κάσα, ξέρετε τώρα. Βάζουν το νεκρό μέσα. Λοιπόν, νεκροφόρα. Μισό λεπτό, κάνω μια παύση. Την κάνω επίτηδες. Μισό λεπτό. Ναι, λοιπόν. Επιτρέπουμε στη ζωή να κλείσουν οι κύκλοι που πρέπει να κλείσουν. Όσο και αν μας πονάει. Η ζωή είναι γεμάτη κύκλους. Η ζωή είναι γεμάτη εμπειρίες. Καλές και κακές. Εδώ αυτό το οποίο σου λέει είναι πρόσεχε την υγεία σου. Εντάξει, να προσέχεις πάρα πολύ την υγεία σου. Μην το παρακάνεις. Μην φτάνεις το σώμα σου, την ψυχή σου, το μυαλό σου στα όρια. Διότι όταν λέμε υγεία δεν εννοούμε μόνο σώμα, εννοούμε ψυχική, νοητική, πνευματική. Βεβαίως και πνευματική εννοείται και σωματική. Αυτά τα τέσσερα επίπεδα, αυτά τα τέσσερα πέπλα της ύπαρξης, της ανθρώπινης ύπαρξης. Βέβαια έχει και έναν άλλο συμβολισμό. Ο συμβολισμός είναι ότι αν μια σχέση έχει τελειώσει, έχει τελειώσει. Αν μια συνεργασία επαγγελματική δεν τραβάει άλλο, μπορεί να έχει τελειώσει. Καλό είναι να τα βάλεις κάτω, να τα σκεφτείς, γιατί έχεις δύναμη, πρόσεξε να δεις, στο μονοπάτι που είσαι, έχεις δύναμη για το που θα πας, έτσι. Δεν είσαι χωρίς δύναμη. Έχεις δύναμη. Αλλά ναι, κάποια πράγματα ολοκληρώνονται. Το 8 σημαίνει δύναμη και το 9 καρό σημαίνει η γη και οι ζυμώσεις οι οποίες γίνονται και χρειάζεται να γίνουν. Και όταν εννοώ ζυμώσεις, εννοώ τέλος κύκλων. Ή τέλος επίπονων κύκλων. Ό,τι και να είναι αυτό. Γενικά είναι μια κάρτα η οποία μπορεί να φέρει και τη λύτρωση. Δεν ξέρω αν το έχετε νιώσει ποτέ. Λες, ρε παιδί μου, ουφ, βγήκα από μια πολύ δύσκολη σχέση. Ουφ, τελείωσε ένα δύσκολο διαζύγιο. Ουφ, τέλειωσε μια συνεργασία πολύ τοξική. Ή ουφ, έφυγα από μια εργασία η οποία δεν είχε καθόλου χαρά, δεν είχε καθόλου δημιουργικότητα. Λέω τώρα, έτσι. Ή μπορεί να αναζητάς κάτι τέτοιο και να θες να το τελειώσεις εσύ. Εκεί λοιπόν το που σε πηγαίνει είναι τόλμα, διότι πολλές φορές αυτή εδώ η κάρτα, η δύσκολη κάρτα μπορεί να μην σε αφήνει να δεις αυτή εδώ την κάρτα, αυτό εδώ το μέλλον, το οποίο είναι ο αριθμός 3, ο αριθμός 10 μπαστούνι, που σημαίνει ότι ήρθε η ώρα να ανακαλύψεις νέους ορίζοντες. Γίνε καλός καπετάνιος, χρειάζεται στη ζωή να είσαι καλός καπετάνιος, γιατί έρχονται φουρτούνες, έτσι. Και ένας καπετάνιος είναι από τα πιο, όσοι γνωρίζετε εσείς, όσοι γνωρίζουν, το να είσαι καπετάνιος είναι και από τα πιο αγχωτικά επαγγέλματα γενικά. Δεν είναι εύκολη ιστορία. Ήρθε η στιγμή όμως για νέο ξεκίνημα, σου λέει εδώ. Έχεις όλη την ευλογία, αυτό σημαίνει ευλογία.
από την οικογένεια, τους φίλους σου, τους δικούς σου ανθρώπους που σου λένε αέρα στα πανιά σου, πήγαινε. Εδώ βέβαια σημαίνει και το, εδώ και τώρα εδώ πρόσεξε να δεις, είναι σε χαιρετάω γιατί φεύγεις ή γιατί έρχεσαι. Θα μπορούσα να πούμε ότι είναι φεύγεις διότι έχει αφήσει εδώ πέρα το κενό, αυτό σημαίνει το κενό σαν συμβολισμό, είδατε τους συμβολισμούς. Και πάει και ξεκινάει το καινούργιο ταξίδι και ίσως, για ένα μισό λεπτό να δω, υπάρχει και μια εικόνα εδώ, μια φιγούρα η οποία χαιρετάει. Τους χαιρετάει, έτσι, γιατί ετοιμάζεται να φύγει. Λοιπόν, αυτό σημαίνει νέα ξεκινήματα. Είναι πολύ καλό. Εδώ επίσης θα έλεγα, συμπληρώνω για τη μορφεφλασιά, σημαίνει ότι χρειάζεται να έχεις πολλή ενέργεια για να κάνεις νέα ξεκινήματα σε οτιδήποτε. Σχέσεις, τι να σου πω, φίλοι, επαγγελματικά ξεκίνημα, χρειάζεται πολλή ενέργεια. Πάμε στο επόμενο. Το επόμενο που διάλεξα και εγώ είναι ότι ναι, βρίσκεσαι αγαπημένα μου, όπως και εγώ, με αριθμό 22, σε ένα άλλο σταυροδρόμι. Εδώ σου λέει όμως μην ανησυχείς καθόλου, διότι δεν χρειάζεται να πάρεις τώρα αυτή τη στιγμή τις αποφάσεις. Εδώ αυτή η πολύ όμορφη εικόνα είναι που ευλογεί το μωρό. Αυτή η μάνα έχει πάει το μωρό της και αυτή εδώ πέρα η μοναχή, εντάξει, είναι καθολική μοναχή, αλλά okay, εντάξει, μην τρελαθούμε, δεν μας πειράζει κιόλας, ευλογεί, εν πάση περιπτώσει, διαβάζει το μωρό. Αριθμός 22, δώστε μεγάλη σημασία. Εδώ σημαίνει ότι είμαστε σε ένα σταυροδρόμι και εδώ σημαίνει και μία βασίλισσα καρό γη. Γη είναι σε ενέργειες δηλαδή. Υπάρχουν δηλαδή αυτή τη στιγμή, να το πω έτσι, γήινες ενέργειες. Η βασίλισσα σημαίνει επίσης διέστηση, φροντίδα, χτίσιμο πραγμάτων στέρεων σταθερών και πολύ μεγάλη γύρωση γενικά στα πνευματικά κομμάτια. Έχετε το υπόψη σας αυτό. Και για να δούμε που μας οδηγεί σε έναν κήπο. Ωραία. Κήπος λοιπόν, αριθμός 20 και αριθμός 8 μπαστούν. Δύναμη, ενέργεια. Ότι κοίταξε να δεις, να ζεις κάθε στιγμή σου λέει εδώ. Είσαι σε ένα κήπο, πολύ όμορφο κήπο, προσπαθείς να επιλέξεις πράγματα, να πάρεις αποφάσεις, φροντίζεις τα λουλούδια σου, φροντίζεις τον κήπο σου, έχει ανθίσει, εντάξει. Πράγμα που σημαίνει ότι είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος, πρόσεξε να δεις τι θα σου πω, είναι μορφαλάκτης. Το ξαναλέω, μορφαλάκτης. Αλλάζει δηλαδή την ύλη. Με το πνεύμα του αλλάζει την ύλη. Δηλαδή με τα χέρια εδώ, αυτή εδώ, ξέρει τι κάνει, ξέρει πού θα κόψει, ξέρει τι θα κλαδέψει, ξέρει πώς να περιποιηθεί τα λουλούδια, τα οποία λουλούδια μπορεί να είναι η οικογένειά σου, μπορεί να είναι τα παιδιά σου, η δουλειά σου, μπορεί να είναι αυτό που κάνεις ή οτιδήποτε. Ξέρεις τι κάνεις. Άνθισμα. Να επιτρέψεις τον εαυτό σου να ανθίσει. Εδώ σημαίνει και άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει, έχει γνώσεις. Ευχαριστώ πολύ. Δεν το λέω σε εσάς, το λέω γενικά στην κάρτα και, και στη διαδρομή. Το 8 μπαστούνι, δύναμη και στόχοι, βάλε στόχους. Καριέρας, πραγμάτων, κάνε πράγματα, μην επαναπάβεσαι, να είσαι ζουζούνι που λένε. Αλλά τελικά, εδώ σου λέει το 24, είναι μια χρονιά που μπορεί να καταφέρεις να πετύχεις πάρα πολλά πράγματα και όχι μόνο. Αυτό το που έρχεται μπόνους, πρόσεξε, είναι bonus κάρτα αυτή, είναι ότι διαλύονται τα ψεύδη, άνθρωποι, επειδή είναι δύο μπαστούνοι εδώ, οι οποίοι έρχονται να σε στεναχωρήσουν και να σε στεναχωρήσουν επί τούτου, γιατί θέλουν να σε στεναχωρήσουν, έχεις τέτοια δύναμη και ενέργεια, τα είπαμε εδώ έτσι, που δεν τους το επιτρέπεις, εδώ σημαίνει προστασία επίσης από αρνητικότητα, αρρώστια ή τυχόν ατύχημα. Είναι αυτό που λένε φυτά αντιγλίτωσα. Σε γενικό πλαίσιο, έτσι. Εννοείται ότι φυσικά πρέπει και εσύ να προσέχεις. Αλλά εδώ όμως αυτό το οποίο βγαίνει είναι, είπαμε, κάρτα μπόνου, σημαίνει προστασία. Πρόσεχε και τη σχέση σου με τους ανθρώπους που τους εμπιστεύεσαι. Δεν χρειάζεται να τους εμπιστεύεσαι όλους. Και ναι, επειδή εδώ είναι ο αριθμός 2, σημαίνει διπλωματία. Σημαίνει, όταν λέμε διπλωματία, σημαίνει ζυγίζω πράγματα και πώς επικοινωνώ με τον κάθε άνθρωπο. Έναν πολύ αρνητικό άνθρωπο δεν μπορείς να τον αντιμετωπίσεις και ευθέως, γιατί δεν θα καταλάβει. Ή δεν θέλει, ή δεν θα καταλάβει, θα τον αντιμετωπίσεις με έναν πιο πλάγιο και έμεσο τρόπο και θα κρατήσεις ισορροπίες. Κατάλαβες πώς το εννοώ. Αλλά είναι μια κάρτα η οποία σου μιλάει για
προστασία, σου μιλάει για ότι θα έρθουν στην επιφάνεια το 2024 αποκαλύψεις για αυτούς τους ανθρώπους που είναι πάρα πολύ κοντά σου. Μην εκπλαγείς αν ακούσεις κάποια πράγματα τα οποία μπορεί και να σε βγάλουν λίγο, όχι σε στεναχωρήσουν, σε ξαφνιάσουν για το ποιόν και το χαρακτήρα κάποιων ανθρώπων. Ωραία. Τώρα, πάμε στο τελευταίο, εδώ να κάνουμε που είπαμε, να δούμε. Αυτό το ρίξιμο, είπαμε, ισχύει για το Δεκέμβριο. Εντάξει, από τώρα σχεδόν Νοέμβριος που είναι Δεκέμβριος, 2024, πόσο θα μπορούσαμε να το επεκτείνουμε γενικά. Είναι άχρονο, έχει κάποιο όριο, παίζει κάποιο ρόλο αυτό που θα βγει, για να δούμε. Ωραία, για να δούμε, τι έχει να μας πει. Εδώ τώρα, εδώ. Και αυτό που βγαίνει είναι δύο σπαθί, μάλιστα. Ωραία, λοιπόν, φίλες και φίλοι, υδροχός και πώς φλασιά, τι φλασιά μου έρχεται. Ισχύει για τους επόμενους δύο μήνες, Νοέμβριος, Δεκέμβριος, ισχύει και για τα επόμενα δύο χρόνια, διότι έχουμε ζώδιο υδροχός. Έχω γράψει ένα άρθρο για τον Κρόνο και την επιρροή του. Στην κοινότητα είναι, μπορείτε να μπείτε να το δείτε. Και επειδή εδώ έχουμε υδροχό, είμαστε κατά κάποιο τρόπο ήδη σε υδροχοϊκή εποχή. Ίσως να μην έχουμε μπει τόσο βαθιά, διότι αυτές οι διαδικασίες δεν είναι από τη μια μέρα στην άλλη, δεν σημαίνει γυρνάω διακόπτη, είναι πολύ βαθύτατες. Τώρα, με κάποιους ανθρώπους που παρακολουθώ και κάποια άρθρα και κάποιες έρευνες που έχω κάνει, άλλοι λένε δεν έχουμε μπει στον υδροχό, άλλοι λένε έχουν μπει, άλλοι λένε ακόμα δεν είμαστε. Λοιπόν, επειδή όμως οι αλλαγές αυτές να φύγουμε, να πάμε στην εποχή του υδροχώου είναι και θα κρατήσει για τα επόμενα 2.500 χρόνια, άλλοι λένε ότι μπήκαμε το 2012, εντάξει. Λοιπόν, εκείνο που έχω να σας πω εγώ από έρευνες που έχω κάνει είναι ότι έχουμε μπει. Δεν έχουμε μπει στο βάθος, στον πυρήνα, έχουμε μπει όμως σιγά σιγά και το παρατηρώ, θα σας πω, παρατηρήστε αυτά που συμβαίνουν γύρω σας. Τεχνητή νοημοσύνη έχει ανέβει, σύγχρονη τεχνολογία. Υπάρχει επίσης αυτή τη στιγμή, θα γράψω και κάποια αρθράκια, όχι τώρα, πιο μετά, όπου πλέον όλα είναι εγκεφαλικά και το ζώδιο του υδροχού είναι πολύ εγκεφαλικό. Αντίθετα όμως, το μυστικό δεν είναι να πάμε πολύ εγκεφαλικά, να χρησιμοποιούμε το μυαλό μας, αλλά να πάμε και στην καρδιά. Και εκεί είναι η μεγάλη σύγκρουση. Σκοτάδι και φως. Πιάστε το. Ο υδροχός έχει κανονικά, ως κυβερνήτη και σε κάποιες αστρολογικές αναλύσεις, ο υδροχός, ο κυβερνήτης του υδροχού παραμένει ο Κρόνος. Δεν το αλλάζουμε. Ενώ τώρα, στη σημερινή εποχή, έχει μπει ο Ουρανός. Δεν λέω ότι έχει γίνει κακός, καλός έχει γίνει, διότι είναι εξέλιξη των πραγμάτων. Εμένα η φλασιά αυτή μου ήρθε να σας πω ότι λοιπόν έχουμε υδροχό, υδροχοϊκή ενέργεια εδώ, ισχύει για τους επόμενους δύο μήνες, ισχύει για τα επόμενα δύο χρόνια, δηλαδή και το 2026, είναι ακριβώς η πορεία του Κρόνου, ο οποίος έρχεται να μεταμορφώσει πάρα πολλά πράγματα καρμικά και σε πολλά επίπεδα, και εδώ αυτό που σου λέει η κάρτα είναι οι σχέσεις με τους ανθρώπους, ξεκάθαρες, να είναι ξεκάθαρες, σπαθάτες, να χρησιμοποιείς τα λόγια με προσοχή για να μην τους πληγώσεις, γιατί το σκοπό σου δεν είναι να τους πληγώσεις, ο σκοπός σου είναι να τους αφυπνίσεις. Να μιλάς με στόχους, με λογική, συμφιλίωση, ταξίδι. Φυσικά είναι μια κάρτα που ευνοεί και την ερωτική επαφή, το πολύ καλό κρεβάτι. Λοιπόν, το 2, σχέσεις, να δώσει πολύ μεγάλη σημασία στις σχέσεις, ρομαντικές, ερωτικές, επαγγελματικές, όλα τα πάντα όλα εδώ. Αλλά να ξέρεις όμως ότι για το επόμενο διάστημα προετοιμάσου, είναι μια εποχή υδροχοϊκή, όντως, έντονα υδροχοϊκή, και να μην ήτανε, λέω τώρα, από αυτά που λένε ότι έχουμε μπει στην εποχή του υδροχοού, είναι μια εποχή από το 24 και μετά, μάλλον από τώρα, από το Δεκέμβριο και μετά, λόγω Κρόνου, έντονα υδροχοϊκή, έντονα Κρόνια. Εντάξει. Οπότε παίζει πολύ μεγάλο ρόλο αυτό. Και αγαπημένοι μου, να σε ευχαριστήσω και να έχεις όλη την τύχη και την ευλογία στη ζωή σου και στη διαδρομή σου και στις επιλογές σου. Θα τα πούμε πολύ σύντομα.